Ο κύριος Βελισσαρίου και κλείσαμε. Θέλω να απαντήσει δύο σε θέματα που θέλω. Επειδή ο κύριος απέριξε σε δύο θέματα που πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει να γίνεται συνεχώς ενημέρωση πάνω σε αυτά. Για μένα τον λειτουργικό σχεδιασμό του λιμανιού, ήδη με πληροφόρησαν την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ότι την Πέμπτη θα καλέσουν τις τρεις εταιρείες για να τους ανακοινώσουν την απόφασή τους. Οπότε θα είναι η απόφαση που θα πάρουμε, βέβαια δεν είναι δεσμευτική, αλλά θα κατέβει για διαβούλευση για να πούμε εμείς τι θέλουμε για το λιμάνι, τι σχεδιασμό θέλουμε να κάνουμε για να δοθεί μετά για οριστικές μελέτες. Το δεύτερο είναι για την Μαρίνα, ότι ετοιμάζονται τα τεύχη νέας δημοπράτησης του έργου, γιατί αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε, τίποτα άλλο, να το ξαναδημοπρατήσουμε. Όσον αφορά την προβλήτα των κουραζιροπλοίων, και εδώ θα ήθελα και του κυρίου Γαβιώτη την επιβεβαίωση, αλλά και του κυρίου Μπουγιούρη, τι μας είπαν αυτοί που είχαμε τη συνάντηση από το γραφείο αυτό το ταξιδιωτικό, όταν τους αναφέραμε και μόνο τον όρο πεζοδρόμηση, πώς θα αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες της Ήρου ένα τέτοιο θεσμό ότι έχουμε κάνει εδώ. Εγώ δεν μπορώ να πιστώ βέβαια με κανέναν τρόπο ότι η μείωση στο τζίρο των καταστημάτων προέρχεται από την πεζοδρόμηση. Αυτό ότι μπορεί να έχω λάθος. Δεν μπορώ να με πείσει όμως κανένας γι' αυτό. Και πουθενά, ούτε πανελλαδικά ούτε παγκοσμίως, έχει συμβεί αυτό. Πεζοδρόμηση κάποιων δρόμων να έχει επιφέρει μειωμένο τζίρο. Όσο για το νησάκι, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη εάν αφήσουμε το νησάκι πάλι ελεύθερο. Βέβαια, εμείς αλλημενικό ταμείο θα προστατεύσουμε τον προβλήτα των κουραζιροπλοίων και όχι όπως ήταν πριν δύο χρόνια που δεν μπορούσε να προσεγγίσει το κουραζιρόπλοιο γιατί τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι τις μπίντες και δεν μπορούσαν να ρίξουν τον κάβο. Θα προστατεύσουμε γιατί πρέπει να τηρήσουμε και ένα σχέδιο ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων. Άρα, ένα μέρος του πάρκινγκ της ελεύθερης στάθμευσης θα μειωθεί. Αλλά εγώ θα μου κάνω την πρόβλεψη αυτή που είχαμε δει πριν από τρία χρόνια περίπου. Μια ουρά αυτοκινήτων από το νησάκι μέχρι την πυροσβεστική που θα πηγαίνει στο νησάκι να βρει πάρκινγκ, να μην βρίσκει και να περιφέρεται γύρω στα Ματίου Πρωτοπαπαδάκη παραλία για να βρει μια θέση που δεν θα τη βρίσκει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ποιοι εκ των κυρίων Δημοτικών Συμβούλων θέλουν να τοποθετηθούν για δεύτερη φορά? Ο κύριος Πάπητσης, ο κύριος Απέργης, ο κύριος Τζίνης, κάποιος άλλος. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον κύριο Πάπητση. Επειδή ακουστεί και έχουν ξαναακουστεί όλα τα θέματα, οι απόψεις και οι προτάσεις, και το σίγουρο είναι, και θέλω να απαντήσω στον κύριο Βελισσαρίου, ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σήμερα το θέμα και το πρόβλημα βλέπουν και γνωρίζουν ότι η μείωση προέρχεται βασικά από το θέμα του κυκλοφοριακού, γιατί ειδικά στην έναρξη της εφαρμογής του πήγε να εφαρμοστεί με αστυνομικά μέτρα όπου ο Συριανός δεν ήξερε τι γίνεται, ούτε που θα παρκάρει, ούτε που θα πληρώσει, ούτε τι θα πληρώσει. Αντί να υπάρξει μια ενημέρωση, ειδικά τον πρώτο μήνα, όσο χρειαζόταν, και μια καθοδήγηση της δημοστικής και της λιμενικής αστυνομίας, όποιος κατέβαινε, είτε να πληρώσει το λογαριασμό του ΟΤΕ, είτε να πληρώσει κάτι άλλο στη ΔΕΙΑ ή οπουδήποτε, δεν εισέπρατε μόνο κλίση, αλλά και αφαίρεση των πινακίδων. Λοιπόν, εγώ τότε, καλοπροαίρετα, είχα μιλήσει με τον Δήμαρχο και το είχα ενημερώσει ότι θα έπρεπε να υπάρξει μία ενημερωτική προσπάθεια του κόσμου ώστε σιγά σιγά να ενταχθούμε στα μέτρα και να μπορέσει να εφαρμοστεί. Τότε που πήρατε τις αποφάσεις αυτές, η κρίση ήταν στην αρχή και δεν είχε επηρεάσει οικονομικά την αγορά. Σήμερα βλέπουμε όμως ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με την γενικότερη κρίση, αλλά υπάρχει και με τα μέτρα αυτά. Και αυτό που ακούστηκε, ότι μετά την ζημιά που έγινε, έτσι, και δεν πρέπει να παρακαλάμε να γίνει ζημιά για να μείνει ανοιχτό το πάρκινγκ του νησάκι, σίγουρα και εδώ είναι παρόντες όλοι. Ας απαντήσουν. Ο τζίρος ανέβηκε ή δεν ανέβηκε? Δηλαδή, ήταν καλύτερος όταν ήταν κλειστό το νησάκι ή είναι καλύτερο σήμερα?
Και εγώ θα μείνω στην πρόταση ξανά να δοθεί μια ανακοχή μέχρι τους καλοκαιρινούς μήνες, ας τα αποφασίσουμε αρχές Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Είναι θέμα επιβίωσης. Δεν μπορούμε να παίζουμε μπιλιάρδο στις πλάτες τους. Κύριος Σαπέργη. Έχω ένα κρατούμενο από την έκφραση του κυρίου Δημάρχου περί αλητείας λίγο πριν. Δεν θα σηκώσω τους τόνους, αλλά θα του πω ότι οι πολιτικές συμπεριφορές, ιδίως όταν έχουμε μια συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, κρίνονται από τη στάση μας κάθε φορά που αναφύεται ένα πρόβλημα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επέκρινα με πολύ μεγάλη δρυμύτητα την πολιτική σας το περασμένο καλοκαίρι, όταν είχατε υποκαταστήσει τη διαβούλευση με συζητήσεις κάποιων φορέων που γινόταν σε κάποια μπαρ, με δικούς σας ανθρώπους εντελώς προεκλογικά. Θέλω επίσης να σας πω, κύριε Δήμαρχε, Σεβέρο το λέγανε, σας το λέω έτσι, 18 υπογραφές που δεν υπήρξαν ποτέ. Θέλω όμως να σας πω ότι όταν και μια άλλη μόδα το 2006-2007 είχε έρθει εδώ για πεζοδρομήσεις και που τη λέγανε να πάρουμε την πόλη στα πόδια μας, πάλι και τότε είχα τεθεί ως ασπίδα κοντά σας, σαν πλειοψηφία που ήσασταν τότε, επειδή ακριβώς αντιλαμβανόμουν ότι αυτή η πολιτική θα μετέτρεπε σε νεκροταφείο το ιστορικό κέντρο. Και βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, πάλι πολιτική είναι η τοποθέτησή μου, όσο και εάν εσείς προσπαθείτε να της δώσετε άλλη άποψη και να δώσετε οξύτητα στη συζήτηση. Τι κάνατε, κύριε Δήμαρχε, 10 φορές έχετε φέρει σαν Δημοτική Αρχή το θέμα με τη στέγαση και τον εξοραϊσμό της Χίου, της αγοράς. Και 10 φορές το πήρατε πίσω. Και τώρα δεν υπάρχουν χρήματα το Θησέα για να το κάνουμε αυτό. Όταν σας συζητάμε ότι τα νίκια είναι αυξημένα, σας λέμε να ανοίξετε την παλιά αγορά, έχετε μελέτη του καλύτερου αρχιτέκτονα, ίσως σήμερα επιζώντα, της νεότερης Ελλάδας του Μιλωνά, και εσείς έρχεστε και μας λέτε ότι εκεί υπάρχει ένας σινεμά καλοκαιρινός, το σέβομαι, αλλά και το Παλάς μπορεί να γίνει θερινός κινηματογράφος και να καλυφθούν εκεί οι ευαισθησίες. Και αν δείτε αυτή την περίμετρο στην καρδιά της πόλης, είναι μια περίμετρος η οποία όζει απολύματα, γάτες και σκύλους στην καρδιά της πόλης. Θέλω επίσης να σας πω ότι η σοβαρότερη παράληψή σας είναι ότι δεν έχετε κάνει τίποτα για το πολεοδομικό. Στέλνετε υπαλλήλους στη Μύκονο για να λύσουν τα αυθαίρετα της Μυκόνου και δεν έχετε συζητήσει καν για το πολεοδομικό. Για ποια ανάπλαση της παραλίας μας λέτε όλοι εδώ, όταν δεν έχετε πολεοδομικές εγκρίσεις? Επίσης, εσείς μαζί με κάποιους άλλους κάνατε μια πατέντα και κάνατε όλη την πόλη ιστορικό τόπο. Με αποτέλεσμα, ακόμα και μια πινακίδα να θέλετε μετά να τοποθετήσετε, να θέλετε την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι διορισμένοι από εσάς, ο κύριος Ζαφυράκης ή ο κύριος Βελισσαρίου, σας έχουν πει ότι κυκλοφοριακό πρόβλημα, και το λιμενοαρχείο σας το λέει, σας το δημιουργεί η στάση του ΚΤΕΛ εκεί που βρίσκεται σήμερα. Δεν τους αγγίζεται εκεί. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια αίσθηση ότι πράγματι είναι πολιτική σας επιλογή να μην λειτουργήσει το ιστορικό κέντρο και να μετατεθεί η εμπορική κίνηση αλλού. Και το κυρίαρχο είναι ότι και εκεί που θέλουν να πάνε αυτά, αυτό δεν γίνεται προγραμματισμένα. Οι προτάσεις δικές μας στο μικρό, το μεσοπρόθεσμο στάδιο, γιατί εμείς έχουμε τοποθετηθεί υπέρ της μετακίνησης του λιμάνιου, είναι ελεύθερο ελεγχόμενο πάρκινγκ, όπως το λένε οι άνθρωποι. Όχι ασυδοσία. Έβαλε το μέτρο ο κ. Βελισσαρίου, ο οποίος το ζει το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν θα πληρώνει αντίτιμο ο άλλος, αλλά θα βρούμε έναν τρόπο να το ελέγχουμε. Ήπια κυκλοφορία και στη Σταματίου Πρωίου και στην θυμάτων Σπερχιού Πρωτοπαπαδάκη. Αλλά τουλάχιστον οι 4 δημοτικοί αστυνόμοι που θα έχετε με ένα συντονιστή θα αστυνομεύουν εκεί την κίνηση. Γι' αυτό τουλάχιστον το χρονικό διάστημα που θέλουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου που θα τελειώσει η τουριστική χρονιά. Και βέβαια να βρούμε έναν τρόπο... Ολοκληρώστε, ολοκληρώνω, κύριε Μαθόπουλο, ολοκληρώνω. Η χρήση
του πάρκινγκ στο Νεώριο να δοθεί στους επιχειρηματίες και αν θέλετε, αντί να έχουμε αυτό το κλεφτοπόλεμο με εκείνους οι οποίοι έχουν καταστήματα τα οποία είναι rent car και γεμίζουν το δρόμο της παραλίας δημιουργώντας προβλήματα στο λιμενάρχη ή στους οποιοδήποτε, ή ακόμα και οι ξενοδόχοι, να τους το δώσουμε εντάσσοντάς το αν θέλετε στην επιχείρηση που είναι με κάποιο μικρό κόστος ίσα ίσα για να μπορούν να πληρώνουν ένα ή δύο φύλακες οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν εκεί. Μάλιστα. Καταρχάς θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το σώμα. Πραγματικά βγήκα από τα ρούχα μου, αλλά γιατί αυτό συνδυάζεται, αγαπητοί συνάδελφοι, με εκστρατεία μεγάλης κακοήθειας που είχε εξαπολυθεί εναντίον μου σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό η αντίδρασή μου σε σχέση με την τοποθέτηση του κυρίου Απέργη ίσως ήταν υπέρμετρη. Όμως έχω την πληροφόρησή μου για αρκετά πράγματα και αυτό ίσως με έκανε να ξεφύγω και να ξεσπάσω στο συγκεκριμένο θέμα. Αναφέρθηκαν αρκετά θέματα πέρα από το κυκλοφοριακό. Επιγραμματικά θα απαντήσω για την οδό Χίου ότι το Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με το στέγαστρο δεν ήταν πολύ θερμό και φοβόμαστε ότι θα κάναμε μία μελέτη η οποία θα πήγαινε στο Βρόντο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει στο μέλλον να το ξαναπροσπαθήσει η Δημοτική Αρχή. Για το θερινό κινηματογράφο Παλάς να πω ότι προστατεύονται, αν δεν το γνωρίζει ο κύριος Απέργης, το Δημοτικό Συμβούλιο από το Υπουργείο Πολιτισμού η θερινή κινηματογράφη σήμερα, αλλά πέρα από αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αφογκραστεί την τοπική κοινωνία και είχε πάρει απόφαση να μην καταργηθεί ο θερινός κινηματογράφος Παλάς προκειμένου να γίνει δημοτική αγορά στο συγκεκριμένο κτίριο που ήταν πράγματι ένα σπάνιο νεοκλασικό κτίριο του 1851 με τον τίτλο Παντοπολείο και ήταν, αν θυμάμαι καλά, του βαβαρού αρχιτέκτονα Βάιλερ, αν θυμάμαι καλά, του Βάιλερ. Για το πολεοδομικό επίσης που ασκήθηκε κριτική επιγραμματικά και μιας και παρακολουθεί κόσμο στη συζήτηση θα σας πω ότι ελπίζω από τον επόμενο μήνα να μπορέσει να βγάλει μια επιτροπή υπηρεσία του πολεοδομικού, υπηρεσία της πολεοδομίας, προκειμένου να δουλέψει το θέμα της ανάρτησης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας δημοτικός σύμβουλος ότι ειδικά στο θέμα της πολεοδομίας τα προβλήματα είναι φοβερά και τρομερά. Πέρα από αυτό έχουμε επιφορτιστεί με τη λειτουργία της πολεοδομίας στη Μύκονο και δεν είναι δική μας επιλογή, της Μυκόνου, της Σκέας και της Κύθνου, πράγμα που δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όμως καταφέραμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ρίχνοντας 10 άτομα επιπλέον στην πολεοδομία, κυρίως από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, 6 μηχανικούς και 4 διοικητικούς, να βγαίνουν σήμερα άδειες στη Σύρο, ενώ γνωρίζετε λίγο πριν τις εκλογές αλλά και μετά μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου πόσα πολλά προβλήματα αντιμετωπίζαμε και πόσες μεγάλες κινητοποιήσεις των οικοδόμων και άλλων συναφών επαγγελματιών είχαμε που στρέφονταν κατά της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και κατά του Δήμου, παρότι μέχρι τότε δεν είχαμε πάρει εμείς την αρμοδιότητα. Όμως ομαλοποιήθηκε πάρα πολύ καλά η υπηρεσία της πολεοδομίας σήμερα και ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει να πάρει κυρίως η Μύκονος τις αρμοδιότητες της και να λειτουργήσει αυτοτελή υπηρεσία στο Δήμο της Μυκόνου για να μπορέσουμε και εμείς να προγραμματίσουμε ακόμη καλύτερα τα του οίκου μας και να μπορέσουμε και οικοδομικές άδειες να βγάζουμε σε συντομότερο χρονικό διάστημα αλλά και κάποιους μηχανικούς να μεταφέρουμε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου για να μπορέσουμε να τρέξουμε τα έργα του ΕΣΠΑ, του ειδικού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου και άλλα έργα μέσα από διάφορα άλλα προγράμματα. Επίσης θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πριν μπω στο κυρίως θέμα για το θέμα της νομιμότητας.
διάβασε το κατηγορητήριο του εισαγγελέα ο κύριος Απέργης. Ο εισαγγελέας όταν ασκεί μια ποινική δίωξη δεν σημαίνει ότι βγάζει δικαστική απόφαση. Με μεγάλη ευκολία μπορεί να ασκήσει μια ποινική δίωξη ο εισαγγελέας. Εκεί όμως που έχουμε μια απόφαση, τουλάχιστον διάταξη, είναι από το Συμβούλιο της Επικρατείας που όπως γνωρίζετε απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής επικυρώνοντας κατά κάποιο τρόπο το θέμα της νομιμότητας των ενεργειών του Δήμου μέχρι σήμερα. Και βέβαια εκκρεμεί να δικαστεί η αίτηση αναστολής. Παράλληλα θα πρέπει να πω ότι αν είναι εδώ ο κύριος Λιμενάρχης, είναι εδώ ο κύριος Λιμενάρχης, στις 17 Μαρτίου του 2010 σε σύσκεψη στο γραφείο της κυρίας Αγγελέως, της Θέου Αγγελέως, με την παρουσία του κυρίου Λιμενάρχη, της Διευθύντριας της Κλιματικής Υπηρεσίας, ο Διευθυντής Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί και κυρίως με την κυρία Εισαγγελέα Πλημελιωδικών, είχε δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά ότι όλες οι άδειες που έχει στα χέρια του ο Δήμος της Ερμούπολης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για το συγκεκριμένο θέμα είναι απόλυτα νόμιμες και ότι δεν χρειάζεται καμία επιπλέον άδεια να δοθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Μιλάμε για πολιτική παρέμβαση, έτσι. Ο κύριος Βλάχος. Δεν μιλούσαμε με τον κύριο Βλάχο, μιλούσαμε με τον κύριο Σταυριδόπουλο. Σταυριδόπουλο. Ο οποίος είναι υπηρεσιακός παράγοντας, είναι... Παρακαλώ, σας παρακαλώ, μη διακόπτετε τη γνωμοδοτική... Μη διακόπτετε τη διαδικασία, παρακαλώ. Μη διακόπτετε τη διαδικασία, θα αναγκάσω να αποσύρω κόσμο από την αίθουσα. Και δεν είναι, δεν ταιριάζει, είναι μια πολυκόσμια συνεδρία. Παρακαλώ, έχει δοθεί σε όλους ο λόγος να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Λοιπόν, σεβαστείτε όποιον μιλά, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του. Θέλω να πω για να φτάσουμε μέχρι εδώ, για να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη όλων και κυρίως των νέων δημοτικών συμβούλων, κύριε Πρόεδρε και κύριοι Σύμβουλοι. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι μέχρι πριν 3-4 χρόνια, πριν κινηθεί δηλαδή 4-5 χρόνια, πριν κινηθεί η διαδικασία από το Δημοτικό Συμβούλιο για την προκήρυξη μελέτης για το κυκλοφοριακό, ασκείτο μία πάρα πολύ μεγάλη και αυστηρότατη κριτική προς τη Δημοτική Αρχή για το ότι δεν έχει κάνει τίποτα για το κυκλοφοριακό, ότι η πόλη είναι ένα μπάχαλο, ότι το αυτοκίνητο είναι ο κυρίαρχο και ο άνθρωπος είναι σε δεύτερη μοίρα, για την ποιότητα ζωής σε αυτή την έρημη πόλη και όλα αυτά. Και βέβαια είχαν γίνει και δεκάδες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με το ίδιο πνεύμα. Δεν είμαστε τρελοί στα καλά καθούμενα να πούμε ότι έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπήρχε έντονη πίεση και μάλιστα υπήρχε και πίεση μεγάλη κάποια στιγμή στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης από δεκάδες επιχειρηματίες της οδού Σταματίου Προείου για να επεκταθεί η μελέτη που ήδη είχε προχωρήσει και προέβλεπε τον χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης στο νησάκι και προέβλεπε επίσης τις πεζοδρομίες των οδών Θυμάτων Σπερχιού και Πρωτοπαπαδάκη για να επεκταθούν λοιπόν οι πεζοδρομίες αυτές και στη Σταματίου Προείου. Ίσως αυτό ήταν το λάθος που υποκύψαμε σε αυτές τις πιέσεις τότε και στην ομάδα της κίνησης των χιλίων πολιτών, όπως οι ίδιοι έλεγαν και είχαν μαζέψει σχετικές υπογραφές, για να επεκτείνουμε την πεζοδρόμηση και έτσι σταματήσαμε την άμεση υλοποίηση της μελέτης το Γενάρη του 2009 για να επεκτείνουμε τις πεζοδρομήσεις, την πεζοδρόμηση μάλλον στο αρχικό τμήμα της οδού Σταματίου Προείου μέχρι το Ανηφοράκι. Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε επαναχώρηση πολλών από τους επιχειρηματίες αυτούς που οι ίδιοι είχαν υπογράψει και μας είχαν παροτρύνει να προχωρήσουμε στις εκτεταμένες σε εκείνο το χρονικό σημείο πεζοδρομήσεις στην πόλη. Σήμερα όπως εξελιχθήκαν τα πράγματα στις παραμονές των δημοτικών εκλογών, είχαν ζητήσει να τους συναντήσω, με είχαν καλέσει μάλλον οι καταστηματάρχες του ιστορικού κέντρου που παρευρίσκονται εδώ σήμερα και οι οποίοι σε λίγο χρονικό διάστημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα προχωρήσουν στη σύσταση σωματείου και επίσημα.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά παρουσία και της τηλεόρασης ότι είχα δεσμευτεί για δύο βασικά πράγματα. Το ένα ήταν ότι στην Επιτροπή Κοινωνικής Διαβούλευσης που προβλέπεται από το νόμο του Καλλικράτη θα συμμετείχαν και οι ίδιοι, παρότι είχα διαφωνήσει και τους το είχα πει ευθέως με την κίνησή τους, θεωρώντας ότι υπάρχει κίνδυνος διάσπασης του επιχειρηματικού κόσμου με το να δημιουργήσουμε ένα σωματείο που θα ανταγωνίζεται κατά κάποιο τρόπο και θα διαχωρίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο. Ωστόσο τους είπα ότι εφόσον συσταθούν θα προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να συμμετέχουν στην Επιτροπή αυτή της Κοινωνικής Διαβούλευσης, που είναι ένα πολύ σπουδαίο κατά την άποψή μου όργανο καινούριο που θεσμοθετείται και το οποίο μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως στη δυνατότητα που δίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από τις αρμοδιότητες που του δίνει ο νόμος, να αφουγκράζεται την κοινή γνώμη και να πράττει και να αποφασίζει ανάλογα το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο θέμα της μείωσης του τέλους του χώρου στάθμευσης, με είχαν παροτρύνει να οδηγηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε απόφαση εκείνη τη χρονική περίοδο, δηλαδή πριν τις εκλογές. Τους είχα απαντήσει ότι δεν το θεωρώ ότι είναι πολιτικά έντιμο αυτό. Δεσμεύομαι όμως και θα το βάλουμε στο πρόγραμμά μας, όπως και το βάλαμε, να μειωθεί το τέλος στο νησάκι τους χειμερινούς μήνες, και μάλιστα στο πρόγραμμά μας είχαμε εξαγγείλει να το πάμε 50 λεπτά την ώρα, ενώ σήμερα η εισήγηση που υπάρχει από τη Δημοτική Κοινότητα της Ερμούπολης και από την Επιτροπή Συγκοινωνιών του Δήμου μας είναι να γίνει το τέλος αυτό 40 λεπτά χωρίς προσάυξηση κατά τους χειμερινούς μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι αν σταθμεύει κάποιος μέσο όρο ένα τρίωρο θα πληρώνει ακριβώς τη μισή τιμή από αυτήν που πληρώνει σήμερα. Δηλαδή αντί να έχουμε 60-80 και 1 ευρώ μέσω όρο 80 λεπτά, δηλαδή 2,40 στις 3 ώρες θα πληρώνει για τις 3 ώρες 1,20. Επιπλέον σήμερα έρχεται και η πρόταση από τη Δημοτική Κοινότητα της Ερμούπολης και από την Επιτροπή Συγκοινωνιών να είναι δωρεάν τις Κυριακές, πράγμα που φροντίσαμε να το δούμε λίγο πριν με τους τεχνικούς και μας είπαν ότι πρακτικά είναι εφικτό να γίνει, δηλαδή το σύστημα δέχεται αυτή την τροποποίηση, να μην δηλαδή υπάρχει αντίτιμο τις Κυριακές στον χώρο του νησακιού. Με όλα αυτά τα δεδομένα είχα πράγματι ως με μεγάλη επιφύλαξη να πάει το θέμα στην Επιτροπή Κοινωνικής Διαβούλευσης. Παρότι όταν με επισκέφθηκαν οι καταστηματάρχες και ο κύριος Αλμπανόπουλος, δεν θυμάμαι αν το είχα αναφέρει εγώ, και αν δεν το είχα αναφέρει εγώ στη συζήτηση σας το λέω τώρα ευθέως, ότι είναι μεγάλο βάρος παρά το τεράστιο θέμα που είχε δημιουργηθεί για το κυκλοφοριακό προεκλογικά, δεν πρέπει να λυσμονούμε και να παραμερίζουμε το γεγονός ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκλογέων επικύρωσε το πρόγραμμά μας και μάλιστα στην Ερμούπολη με συντριπτικό ποσοστό 67% στο δεύτερο γύρο, επικυρώνοντας όπως και να έχει το πράγμα και είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι τα κυκλοφοριακά μέτρα. Δεν λέμε ότι είναι τέλεια τα κυκλοφοριακά μέτρα, έχουμε όμως αυτό το βάρος το οποίο δεν είναι εύκολο να το χειριστεί κάποιος. Δηλαδή όταν έρχονται δεκάδες ή με βρίσκουν στον δρόμο πολίτες και μου λένε κοίταξε να δεις δήμαρχε, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μιλάμε ας πούμε πρέπει η άποψή μας να πνιγεί. Εμείς στηρίξαμε αυτό το πρόγραμμα, στηρίξαμε αυτά τα μέτρα και δεν μπορούμε να έχουμε μια δημοτική αρχή που θα κάνει πίσω σε αυτά τα θέματα. Και ασφαλώς η διαχείριση των κοινόχρηστων και των δημόσιων εν γέννη χώρων είναι θέμα που αφορά πρωτίστως τους επιχειρηματίες, αλλά δεν αφορά μόνο τις επιχειρηματίες των συγκεκριμένων δρόμων. Αφορά το σύνολο του κόσμου, οι οποίοι ασφαλώς έχουν άποψη για το πώς πρέπει να διαχειρίζεται μια δημοτική αρχή το δημόσιο και γενικότερα τον κοινόχρηστο χώρο. Και βέβαια
Ήταν πραγματική έκπληξη αυτή η έρευνα που άκουσα ότι έκανε ο Κώστας ο Γαβιώτης σήμερα όλο το πρωί. Του είχα πει ότι δεν έχει νόημα να το κάνει. Πραγματικά πίστευα δηλαδή ότι υπέρ του πεζοδρόμου το πολύ να ετάσσονται 5 με 10 καταστηματάρχες, αντλώντας γενικότερα από το κλίμα που μυριζόμαστε όλοι, ότι θα ήταν υπέρ του πεζόδρομου 5 με 10 επιχειρηματίες, από τους συνολικά 41 επιχειρηματίες από ό,τι λέει ο Κώστας ο Γαβιώτης, και έχει τα στοιχεία έναν προς έναν τους επιχειρηματίες, 21 επιχειρηματίες δήλωσαν ότι επιθυμούν το πεζόδρομο με προϋποθέσεις. Αυτό ομολογώ ότι μας έκανε να πάρουμε πίσω το θέμα της παραπομπής του θέματος στην Επιτροπή Κοινωνικής Διαβούλευσης, διαβλέποντας ότι ακόμη και οι ίδιοι επιχειρηματίες που όλα προσπαθούν να τα ρίξουν ορισμένοι στον πεζόδρομο, παρόλα αυτά οι επιχειρηματίες καταλαβαίνουν ότι για την οικονομική κρίση δεν φταίει ο πεζόδρομος. Ζητάνε όμως συγκεκριμένα πράγματα, έστω και με την οριακή αυτή πλειοψηφία, και αυτά θα πρέπει, πιστεύω, να σκύψει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή γενικότερα σε συνεργασία μαζί τους και να τα ικανοποιήσει. Δηλαδή φωτισμό, ακόμη καλύτερο, παρεμβάσεις συγκεκριμένες στο πεζόδρομο και επιτήρηση αυστηρότερη από αυτή που γίνεται σήμερα. Και όταν σας λέω ότι, όταν λέμε ότι δεν γίνεται αυστηρή επιτήρηση, μην φανταστείτε ότι υπάρχει αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής. Εδώ θέλουμε να συνδράμετε όλοι στην επιτήρηση. Αν και οι ίδιοι καταστηματάρχοι στο έγγραφό τους αναφέρουν ότι στις ώρες που λειτουργούν τα καταστήματα η επιτήρηση του πεζόδρομου γίνεται ασφυκτικά. Σε άλλες ώρες λέει ότι χαλαρώνει ο έλεγχος. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας είναι στα 3-4 άτομα αυτή τη στιγμή, και ότι είναι επιφορτισμένοι οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι υπερβαίνουν τον εαυτό τους, είναι επιφορτισμένοι με δεκάδες άλλες αρμοδιότητες, τις οποίες δεν μπορούν να διαφορήσουν και να μην τις ασκήσουν. Δηλαδή, λόγω χάρη για το πλανόδιο εμπόριο, αν γίνει μια καταγγελία, δεν μπορούν να την αγνοήσουν, γιατί πολύ απλά αυτός που θα κάνει την καταγγελία θα απευθυνθεί στον κύριο εισαγγελέα στη συνέχεια και θα έχει επιπτώσεις ο συγκεκριμένος δημοτικός αστυνομικός ή ακόμη και η πολιτική του ή άλλοι προϊστάμενοι. Θα πρέπει λοιπόν να το καταλαβαίνουμε αυτό και εν ώψη της κρίσιμης αυτής της οικονομικής κατάστασης και της απαγόρευσης των προσλήψεων, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, δεν έχουμε δημοτικούς αστυνομικούς, θα πάρουμε δημοτικούς αστυνομικούς. Αυτό θα πρέπει να το ξεχάσουμε για κάποια χρόνια. Αν και σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, αν λέγαμε ότι θέλουμε να πάρουμε δημοτικούς αστυνομικούς, σε λιγότερο από 2 χρόνια με το σύστημα που υπάρχει για την επιλογή με το ΑΣΕΠ, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αποτέλεσμα. Επομένως, όταν μιλάμε για επιτήρηση, αυτά τα λέω για να ξέρουμε γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε. Επειδή μπήκαν ορισμένα ερωτήματα νομικής φύσεως, δηλαδή επειδή έχουμε πάρει εγκρίσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, την οποία έχει επικυρώσει η Διευθύντρια της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως έχουμε πάρει επίσης από την ΕΣΑΛ, την Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας τότε, Θαλασσίων Υποθέσεων Ναυτιλίας και Αλίας σήμερα. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να μην πάει σε αυτά τα όργανα. Δεν μπορείς να πας. Άλλο να πάρεις αναστολή προσωρινή για ένα δρόμο 80 μέτρα και άλλο να πάρεις μια απόφαση που θα ανατρέψει όλο το σύστημα το οποίο έχουν εγκρίνει. Και για να πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού εκείνη τη χρονική περίοδο, η άποψή μου ήταν και εμένα πράγματι ότι δεν έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Πολιτισμού, και θυμάμαι σε Δημοτικό Συμβούλιο είχε ζητήσει ο κύριος Απέργης και βάλει θέμα αν έχουμε πάρει την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού.
το έκανα εγώ. Ιστορικό τόπο, επειδή το θίξατε και το έχετε θίξει επανειλημμένα, για να βγει κάποιο ιστορικό τόπο, δεν είναι απόφαση του Δήμου. Δεν είναι απόφαση του Δήμου, είναι απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο κ. Μαρκουλής υπογράφει ο κ. Μαρκουλής το προεδρικό διάταγμα, το οποίο το έχει προσυπογράψει ο κ. Καρακατσάρης. Ο Μαρκουλής υπογράφει προεδρικό διάταγμα. Τι είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Μαρκουλής? Στα σχετικά του προεδρικού διατάγματος, για να μάθετε λίγο, δέστε το. Παρακαλώ. Εσείς ο κ. Μαρκουλής και ο κ. Καρακατσάρης. Λοιπόν, στο Υπουργείο Πολιτισμού γελάνε με την άποψη ότι θα μπορούσε η Ερμόπολη να μην κηρυχθεί ιστορικός τόπος. Η Ερμόπολη είναι η ιστορικότερη πόλη και η πρώτη πόλη που χτίστηκε μετά την Επανάσταση του 1821. Κατά συνέπεια, μόλις πήγε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος και η πολιοδομική μελέτη για έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτόματα το Υπουργείο Πολιτισμού την πρώτη πράξη που έκανε ήταν να κηρύξει την Ερμόπολη ως ιστορικό τόπο. Από εκεί και πέρα, όλοι παλεύουμε για τη γραφειοκρατία που έχει θεσμοθετηθεί και μας ταλαιπωρεί αφάνταστα, και σε κάποιο άλλο συμβούλιο θα σας πω αναλυτικότερα για τη συζήτηση που έκανα και σήμερα αργά το απόγευμα με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, για το πώς μπορεί να περιοριστεί η γραφειοκρατία προκειμένου να έχουμε τις άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα από αυτό που φοβόμαστε ότι θα έχουμε και που αυτές όλες οι διατάξεις έχουν ταλαιπωρήσει και τον οικισμό της Άνω Σύρου αφάνταστα.